γίνονται πολύ πιο έντονα. Κάποιοι μπορεί να έχουν πονοκεφάλους, κάποιοι μπορεί να έχει. Δεν είναι τίποτα, θα περάσει αν και εφόσον προσέξουμε. Έτσι λοιπόν για τους κρυούς, σας επηρεάζει άμεσα αυτή η πανσέλινος, ειδικά αν είστε γεννημένοι περίπου. Κάτσε να το βρω. Αν είστε γεννημένοι περίπου γύρω στις 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, αν είσαστε, προσέχετε, χαμηλώστε τόνους, δεν είναι μέρα για να επιλύσετε διαφορές με τον σύντροφό σας, γιατί υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Με αυτή την πανσέλινο επηρεάζονται οικογενειακά, επηρεάζονται σχέσεις κρατών και τα οικονομικά φυσικά. Όμως μετά από αυτές τις ημέρες τα πράγματα θα είναι καλύτερα και δυνατοί φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν. Για τους ταύρους μας, τα θέματα δεν είναι ακριβώς δικά σας. Μπορεί να σας τα δημιουργούν πρόσωπα του περιβάλλοντός σας. Μπορεί τα ταξίδια που θέλετε να κάνετε ή τα νέα σχέδια που θέλετε να κάνετε να μην πραγματοποιούνται εύκολα. Έτσι λοιπόν, ρίξτε και εσείς τους τόνους και γενικότερα προσέχετε την υγεία σας. Αυτόν τον καιρό έχετε πάρα πολλά να κάνετε και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να παραμελείτε την υγεία σας. Ο Άρης, ο οποίος παραδόξως κάθεται 6 μήνες σε ένα ζώδιο, για σας μιλάει για υγεία εργασία. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχετε παράλληλα με το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Για τους διδύμους που έχουν σοβαρά οικονομικά θέματα, θα σου πω και ένα πρόσωπο μετά. Δίδυμο. Δίδυμο. Ναι, ένα δίδυμο. Με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν αποκλείεται από τη μία να έχετε σοβαρότατες ενοχλήσεις, από την άλλη όμως να βρείτε αύριο μεθαύριο, ειδικά από την Παρασκευή, ένα τρόπο να μπορέσετε να ξεπεράσετε και να φέρετε τα πράγματα στα δικά σας μέτρα. Πάντως τα οικονομικά, και αν μάλιστα έχουν σχέση με τα συναισθηματικά, με τα παιδιά, με τον ερωτικό σύντροφο, τα παιδιά δεν σου δίνω τόσα, σου δίνω τόσα, αυτά θα σας απασχολήσουν. Καρκινάκια μου, τι να κάνουμε, βρίσκουν στον δρόμο καρκίνοι, λέει, όλο για τους καρκίνους, λες, τι να κάνω κι εγώ, εκεί είναι οι πλανήτες. Τον πρώτο ημερών είστε καλά, σου παραπονιού, τι να κάνω, ναι. Το δεύτερο δεκαήμερο επηρεάζεται, το τρίτο, ενδεχομένως σχέσεις και συνεργασίες να σας απασχολήσουν. Τα λιοντάρια μας, σιγά σιγά ο ήλιος θα περάσει στον υδροχό και θα νιώσετε πολύ πιο δυναμικοί και ανανεωμένοι. Με το χώρο της δουλειάς έχετε πολλά διλήμματα να κάνετε. Με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας είστε σε μία συγκρουσούλα με συγγενείς ή φίλους. Γενικότερα όμως πορεύεστε σε μία αρκετά καλή περίοδο. Θα βρείτε πολλές λύσεις εσείς του Ιουλίου, οι οποίες είναι σημαντικές. Η Παρθένη μας, με τη συναισθηματική σας ζωή, μην εμπλέξετε τα οικονομικά, γιατί εκεί θα μπερδευτείτε. Ειδικά αν είστε γεννημένοι 8-10 περίπου του Σεπτέμβρη, υπάρχει ένα θέμα. Παρά το γεγονός ότι είστε σε μια πολύ καλή φάση από το τέλος του Ιανουαρίου και μετά, η Αφροδίτη θα σας δώσει ό,τι καλύτερο για τα συναισθηματικά, άρα μην μαλώνετε με τα παιδιά και τα αγαπημένα πρόσωπα, γιατί μπορεί να μπερδευτείτε. Βρείτε νέες ιδέες στον χώρο της δουλειάς. Ζυγή μου, και εσείς από τα παραπονεμένα ζώδια είστε, των πρώτων ημερών δεν επηρεάζεστε άσχημα. Αντίθετα, μπορώ να πω ότι έχετε μηνύματα ή τηλεφωνήματα. Του δευτέρου δεκαημέρου όμως, εκεί 6, 8, 10 του μηνός, ο Άρης δημιουργεί αρκετή ένταση και εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, οικογενειακά και επαγγελματικά έρχονται στο προσκήνιο. Προσοχή, υπερβολές, σας το είπα και χθες. Για τους σκορπιούς μας, υπάρχουν νέα σχέδια τα οποία είναι σημαντικά. Νέα σχέδια τα οποία ειδικά από 6 Μαρτίου και μετά θα μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κατά τον καλύτερο τρόπο. Μην φοβόσαστε τον χρόνο ο οποίος είναι στο ζώδιό σας, γιατί δέχεται και την ευεργετική επίδραση του Δία, ο οποίος είναι ιδιαίτερα καλός και ο οποίος θα επιλύσει θέματα. Όμως με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, αυτόν τον καιρό μπορεί να στεναχωρεθείτε ή να απασχοληθείτε. Οι τοξότες μας, και πάλι με ένα οικονομικό ή θέμα υγείας μπορεί να ασχολείστε ακόμα.